όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, βρήκατε πάλι μια εύυχη λέξη για να κρύψετε μια μεγάλη ληστεία για τη διάλυση της μεγάλης κατάκτησης εργατικής τάξης, αυτήν της κοινωνικής ασφάλισης. Την ονομάσατε μεταρρύθμιση. Την καταλήστευση δηλαδή των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ταμείων από το κράτος, τις τράπεζες και τα κοράκια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ονομάσατε μεταρρύθμιση τη ληστεία 100 δις των κυβερνήσεων σας την τελευταία δεκαετία, αλλά και τα άλλα 100 δις προηγούμενα, που οδήγησαν όλα μαζί με τον νόμο Κατρούγκαλου, τα γνωστά, μην επαναλαμβανόμαστε, ποσοστά αναπλήρωσης, κατάργηση 13ης σύνταξης, κατάργηση ΕΚΑΣ κτλ. Οδήγησαν δηλαδή σε συντάξεις πείνας στη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων. Και ήρθε ο νόμος Βρούτση να κλείσει πόρτες και παράθυρα του νόμου Κατρούγκαλου, για να μην έχει πλέον καμιά τύχη οποιαδήποτε διεκδίκηση, έστω και δικαστική. Η μεγάλη αυτή μεταρρυθμιστική προσπάθεια όλων σας, όπως ονομάζετε, στέλνει ακόμη και αυτούς που δούλεψαν αδιαλείπτως 40 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή αυτούς που πλέον αποτελούν είδος προς εξαφάνιση, τους στέλνετε σύνταξη με 384 ευρώ εθνική και 250 ανταποδοτική, δηλαδή με 634 ευρώ. Και αφήνετε και ανοιχτό το δρόμο για περαιτέρω μειώσεις, μελλοντικές αλλαγές στα ποσοστά αναπλήρωσης, κόψιμο της προσωπικής διαφοράς, ανάγκες για δημοσιονομικό χώρο και άλλα τέτοια. Δηλαδή, σίγουρα πράγματα. Αδειάσατε τα ταμεία και κάνατε και αναλογιστικές μελέτες. Για επιστρέψτε τα 200 δις και κάντε μετά τις αναλογιστικές μελέτες να δούμε τότε τα περί βιωσιμότητας. Επιστρέψτε τις εισφορές του κράτους και της εργοδοσίας και κάντε μετά τις αναλογιστικές μελέτες. Τότε θα δείτε τι βιωσιμότητα εξασφάλισαν οι εργαζόμενοι για αυτούς και τα παιδιά τους. Εδώ όμως αυτό που είναι και ιστορικά μεγάλη ανατροπή είναι το έγκλημα που κάνετε εις βάρος των νέων εργαζομένων, τη νέα γενιά. Για όλους αυτούς από εδώ και πέρα εξασφαλίζεται όρια ηλικία συνταξιοδότησης, τέτοια που δεν θα τα φτάνει κανείς πλέον, και αιματηρές εισφορές που θα πηγαίνουν στις τσέπες μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων, και με τη διασφάλιση για αυτούς ότι δεν θα υποχρεούνται να επιστρέψουν τίποτα σε παροχές. Πάτε λοιπόν τη νέα γενιά από τη μία τα όρια ηλικία συνταξιοδότησης στα 70 χρόνια και από την άλλη στρώνετε το χαλί να μην μπορεί κανείς να φτάσει εκεί με θεμελιωμένα δικαιώματα. Διότι οι γιγάντες των ευέλικτων μορφών εργασίας, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίες και φέτος ξεπέρασαν τις νέες προσλήψεις, τις σταθερές εργασιακές σχέσεις, το όριο της ανασφάλισης της εργασίας που επεκτείνεται ραγδαία, το ακατέβατο ποσοστό ανεργίας σε πολύ πάνω από το 1 εκατομμύριο, διαμορφώνει για την πλειοψηφία πλέον του εργατικού δυναμικού μέσο όρο συνταξιοδότησης μετά από 60 χρόνια δουλειάς. Για όσους βέβαια καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτές τις συμπληγάδες της εκτεταμένης ανεργίας, της κινητικότητας, αλλά και τα ίδια ανθρώπινα βιολογικά όρια, τους ανταμείβεται με τις κατώτερες παροχές. Αφού εξασφαλίσατε την εκτείναξη της ενοικιαζόμενης εργασίας και της εργολαβικής απασχόλησης, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που θα οδηγήσει στη συμπίεση κάθε μέσου μισθού προς τον κατώτατο και τις χιλιάδες απολύσεις που επίκυνται σε ΔΕΚΟ, σε ΔΕΗ, ΛΑΡΚΟ, τράπεζες, ΟΤΕ, λοιπάσματα και αλλού. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι τρίβει τα χέρια του ΟΣΕΒ μέσω του ΙΟΒΕ όταν λέει ότι με το νέο ασφαλιστικό σύστημα θα εξοικονομηθούν τα επόμενα 30 χρόνια 80 με 100 εκατομμύρια ευρώ. Θα εξοικονομηθούν, όταν λέει ΟΣΕΒ, τι σημαίνει? Τρίβει τα χέρια του για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Βέβαια όχι, τρίβει τα χέρια του για τη βιωσιμότητα της συνέχισης της ληστείας. Φέρεται εδώ να τοποθετηθεί στην Επιτροπή με τους φορείς ΙΚΕΣΕ, που η πλειοψηφία της έβαλε τη σφραγίδα της στην εφαρμογή όλων των παραπάνω. Φέρατε αυτούς που τους απέρριψαν όλοι οι εργαζόμενοι, που όπου βρεθούν και όπου σταθούν βρέχει και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν γιατί. Να πούνε τι? Ότι συμφωνούν και ότι θα μπουν μπροστά στο να παιχτούν οι εισφορές των εργαζομένων στο χρηματιστηριακό τζόγο και να γίνουν καπνός? Βέβαια είναι λογικό, γιατί ήρθε ο εργοδότης συνδικαλιστής υπεύθυνος τύπου, αλλά μην μας τον παρουσιάζετε και ως εκπρόσωπο των εργαζομένων. Όλη η Ελλάδα είδε ποιον εκπροσωπεί, δηλαδή κανέναν. Έτσι μαζέψατε την αποδοχή της λαϊκής πλειοψηφίας. Πολύ φερέγγιος τρόπος, μπράβο σας. Τους ανταμείψατε βέβαια στο προχθεσινό συνέδριο της ΓΕΣΕ, επιβάλλοντας με τα ΜΑΤ και το όργιο νοθείας και την είσοδο των εργοδοτών σας ειδικά και την παραμονή των καρεκλοκένταυρων στις παχυλές από τα προνόμια καρέκλες τους. Και ήταν όλων σας η παρατάξη εκεί, και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, κλειδωμένες δύο μέρες στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο που πληρώθηκε με τα χρήματα των εργαζομένων και φυλαγμένες με εκατοντάδες άνδρες των ΜΑΤ για να γίνει σωστά η βρώμικη μοιρασιά. Συμβάλλατε όμως καθοριστικά, σας λέμε, στην αποκάλυψη του ρόλου σας, του ρόλου των ανθρώπων σας στο εργατικό κίνημα. Οι εργαζόμενοι πλέον ξέρουν καλύτερα και είναι αυτοί που θα πούν την τελευταία κουβέντα. Κρύβεται επίσης όλοι σας ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι μόνο σύνταξη. Είναι η υγεία, η πρόνοια, η αντιφυτροφαρμακευτική περίθαλψη, τα εμβόλια των παιδιών, η προστασία της μητρότητας, η προστασία από τα επαγγελματικά ατυχήματα. Όλα αυτά ήταν παροχές μέσα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Κατάκτηση και αυτά, τα τσακίσατε.
και με τη ληστεία των ασφαλιστικών ταμείων από τα κουράκια των ασφαλιστικών εταιριών και με τη συνεχή υποχρηματοδότηση του τομέα της υγείας. Δεν αφήσατε κολυβηθρόξυλο στα νοσοκομεία. Ονομάσατε ελάχιστο βασικό πακέτο την αθλειότητα του να μην μπορεί κανείς να γιατρευτεί ακόμα και από τις στοιχειώδεις ασθένειες. Το φτάσατε στο σημείο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στην υγεία να αποτελούν τη μόνη επιλογή. Και αυτές για να σε ασφαλίσουν να σε κοιτάνε αν έχεις στραβά δόντια ή κανένα κιλό παραπάνω για να σου φορτώσουν υπέρογκες εισφορές. Διότι για κάτι σοβαρότερο ούτε κουβέντα για ασφάλιση. Και όποιον πάρει, ο χάρος φυσικά. Ρωτάμε, αυτή είναι η ζωή που ετοιμάσατε για τους εργαζόμενους, τη νέα γενιά? Αυτούς δηλαδή που φέρνουν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση για την οποία μιλάτε όλοι σας με κάθε ευκαιρία, λες και είναι κανένα καιρικό φαινόμενο? Αυτούς που κατασκευάζουν και χειρίζονται νέες μηχανές που είναι πιο γρήγορες, που κάνουν την παραγωγή πιο αυτοματοποιημένη και ικανή να παράγει τα πάντα που χρειάζεται ένας άνθρωπος σε πολύ λιγότερο χρόνο και με πολύ λιγότερο κόπο? Αυτούς καταδικάζετε σε δουλειά με όρους εξόντωσης, σε μισθό που να μην μπορούν να αναπαράγουν την ίδια τους την ύπαρξη? Σε αυτούς λέτε ότι δεν θα έχουν δικαίωμα να γιατρευτούν αυτοί και τα παιδιά τους, ότι δεν θα έχουν δικαίωμα στη σύνταξη? Και χωρίς ντροπή, κοτσάρετε για τη λέξη αξιοπρέπεια δίπλα σε αυτήν τη χαμοζωή που τους ετοιμάσατε. Αξιοπρέπεις λέτε κατώτατος μισθός, αξιοπρέπεις σύνταξη, αξιοπρέπεις πρόσβαση στην υγεία για την περίθαλψη. Σας λέμε ότι την κοστολογήσατε πολύ χαμηλά την αξιοπρέπεια για τους παραγωγούς του πλούτου, κύριε. Έννοια σας όμως και η εργατική τάξη ξέρει να κοστολογεί την ύπαρξη, την αξία της, αλλά και αυτήν των παιδιών της με πολύ διαφορετικό τρόπο και θα το κάνει ξεκάθαρο με όλο και πιο δυνατούς, πιο μαζικούς και αποφασιστικούς αγώνες. Χαράξατε όλοι σας για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας ένα μονόδρομο που όχι μόνο δεν πρόκειται να ανεχθεί να τον διαβεί, αλλά σύντομα δεν θα έχει καμία άλλη επιλογή από το να χαράξει το δικό του μονόδρομο, που δεν είναι άλλος από το γκρέμισμα όλων αυτών που τους ακίζουν τη ζωή, γιατί έτσι ξέρουν ότι τους περιμένει μια ζωή αντίστοιχη του απίστευτου πλούτου που μόνο οι ίδιοι παράγουν. Ευχαριστώ.